πράγματι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, οριακή και ασφικτική είναι η κατάσταση, με τις εισαγωγές να είναι αμύωτες. Ολονύχτια μάχη δίνουν τα εφημερεύοντα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου για να εξασφαλίσουν, Λίνα, μία άδεια κλίνη ή στις μονάδες εντατικής θεραπείας ή στις απλές κλίνες. Ήδη το θριάσιο νοσοκομείο είχε μια πολύ δύσκολη εφημερία. Ολοκληρώθηκε σήμερα στις 8 η ώρα το πρωί. Ξεκίνησε τη βάρδιά του με 26 μόλις κρεβάτια κενά στις απλές κλίνες, ενώ είχε πληρότητα 100% στα 17 κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν πολλές εισαγωγές, πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι ασθενούν και νοσούν από τον κορονοϊό, και αναγκάστηκαν και διεκόμισαν αρκετά κρούσματα στο Ασκληπείο νοσοκομείο, το οποίο και εκείνο εφημέρευε με 100% πληρότητα στα κρεβάτια της μονάδας εντατικής θεραπείας. Χαρακτηριστικά, Λίνα, να σου πω πως στο Ασκληπείο νοσοκομείο από τις 4 τα ξημερώματα έως τις 8 η ώρα το πρωί έγιναν μόλις 20 εισαγωγές. Τώρα πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Αττικής όσον αφορά τις κλίνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ στο νοσοκομείο Σωτηρία, την αυαρχίδα της πανδημίας που από την πρώτη στιγμή μετατράπηκε αποκλειστικά και μόνο σε νοσοκομείο για τη λίμωξη COVID. Δύο είναι μόλις τα άδεια κρεβάτια στις ΜΕΘ. Η ίδια εικόνα και στον Ευαγγελισμό, Άλυνα. 100% πληρότητα στα 57 κρεβάτια της μονάδος εντατικής θεραπείας. Ο οποίος εφημέρευε το Σάββατο, αναγκάστηκαν και διεκόμισαν αρκετά κρούσματα, αρκετά περιστατικά με κορονοϊό στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, το οποίο είχε λιγοστές ελεύθερες κλίνες. Η ίδια εικόνα όμως και στο Αττικό νοσοκομείο. Θα παλέψει την Τετάρτη, αφού μέχρι αυτή τη στιγμή, και γιατί αναφέρω την Τετάρτη, διότι έχει εφημερία με μόλις μία καινή κλίνη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Βέβαια, να σημειώσουμε, Λίνα, πως όλα οι αριθμοί και οι απλές κλίνες και στα κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό, όμως οι πληρότητες και πάλι παραμένουν και σήμερα. Και ήδη, όπως πληροφορηθήκαμε στο Αττικό, θα ανοίξουν άλλες δύο κλινικές παθολογικές και θα τις μετατρέψουν σε κλινική COVID.